Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς που κάνατε αυτή την παρέμβαση και αλλάξατε λίγο το κλίμα της συζήτησης, γιατί εδώ και μία ώρα παρακολουθούμε τα αποτελέσματα αυτού του ψευτοδικοματισμού και στο θέμα της εκπαίδευσης. Μία συζήτηση που δεν οδηγεί πουθενά, που δεν λύνει προβλήματα, που δεν μπαίνει στην ουσία των θεμάτων. Ακούσαμε από τη μία πλευρά τον Πρωθυπουργό της χώρας να περιγράφει όλα όσα δεν κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Και από την άλλη μεριά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με έναν άκρατο λαϊκισμό, ενώ ευθύνονται για την ισοπαίδωση της εκπαίδευσης, ακόμα και την ισοπαίδωση σε ζητήματα της ξένης γλώσσας, να εκμεταλλεύεται ακόμα και τα όνειρα των νέων ανθρώπων. Οφείλουμε λοιπόν να σκύψουμε με σοβαρότητα, με σύνεση, με συνεννόηση όλες οι πολιτικές δυνάμεις στα θέματα της εκπαίδευσης, για να δούμε τα προβλήματα και να δώσουμε επιτέλους λύσεις που δεν δίνονται μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Και φυσικά δεν μπορούμε να συζητάμε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο σε αυτή τη χώρα. Διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Και ξεκινώ από το μεγάλο πρόβλημα της πανδημίας, γιατί το τέταρτο κύμα είναι εδώ. Είμαστε ξανά αντιμέτωποι με μια απειλή υγειονομική, κοινωνική και οικονομική. Παρά τις εκκλήσεις και τις προειδοποιήσεις του κινήματος αλλαγής, να μην επαναληφθεί η περσινή χαλάρωση, να υπάρξει επιτέλους ένα σχέδιο και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αγνόησε τις προτάσεις μας, καλλιέργησε για άλλη μια φορά τον εφησυχασμό και επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια λάθη. Λανθασμένοι χειρισμοί που κόστησαν και στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Επικρατεί ένα αλαλούν. Τη μία μέρα ο ένας υπουργός απειλεί και ανακοινώνει μέτρα και την επόμενη συνάδελφοί του τον ακυρώνουν στεγνά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης επιλέγουν έναν απόλυτα διχαστικό λόγο, χωρίζοντας αυτή τη στιγμή την κοινωνία σε αντιεμβολιαστές και μη, ενώ θα έπρεπε να φροντίσουν να απαντήσουν στον προβληματισμό και στα ερωτηματικά όσων προβληματίζονται για το εμβόλιο, κάτι που θα έπρεπε να έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αλλά ασχολήθηκαν με την επικοινωνία μόνο του ζητήματος και τον έλεγχο μέσα από αυτήν των μέσων ενημέρωσης. Μπορεί να σκέφτεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι σας βολεύει αυτή η πόλωση, αυτός ο νέος διχασμός. Γιατί κρύβονται όλα τα άλλα προβλήματα και αναγκάζεται την ελληνική κοινωνία να μπει σε δύο στρατόπεδα, να επιλέξει στρατόπεδο. Σας λέω όμως ότι αυτός ο νέος διχασμός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και για τη δημόσια υγεία και για την κοινωνική συνοχή και τελικά για την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Το δικό μας μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ενημερωνόμαστε. Ακούμε τη φωνή της λογικής και της επιστήμης. Λέμε ναι στον εμβολιασμό, όχι στο διχασμό. Νοιαζόμαστε. Γι' αυτό εμβολιαζόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει το κίνημα αλλαγής στη δική μας καμπάνια. Κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι. Αλλά την κύρια ευθύνη την έχετε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Επιτέλους, αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη σκιά της πανδημίας, η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους. Το κομματικό κράτος επανιδρύθηκε κόντρα σε κάθε έννοια αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας. Αντί διαφάνειας, έχουμε fast-track φωτογραφικές διατάξεις για μια κομματική και επιχειρηματική ελίτ. Αντί για πολυφωνία, έχουμε την επιχείρηση χειραγώγησης της ενημέρωσης. Αντί μεταρρυθμίσεων, έχουμε απορρίθμιση κατακτήσεων και καταπάτηση δικαιωμάτων. Αντί ασφάλειας για τον πολίτη, έχουμε βαριά εγκληματικότητα. Και βεβαίως, αντί για εθνική συνεννόηση και νέα εθνική στρατηγική, έχουμε μία εξωτερική πολιτική που χαρακτηρίζεται αμυντική και παθητική. Και αλήθεια με την ευκαιρία, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω. Όταν γυρίσατε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλώσατε απόλυτα ικανοποιημένος
από τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι χειρίστηκαν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και τις προκλήσεις της. Σήμερα, μετά από την προσπάθεια της Τουρκίας να προχωρήσει σε τετελεσμένα στην Κύπρο, εξακολουθείτε να δηλώνετε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς και τους δικούς σας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα, απέναντι στα θέματα αυτά. Θα ήθελα μια απάντηση, γιατί φαντάζομαι ότι θα δευτερολογήσετε. Το υποσυζήτηση λοιπόν νομοσχέδιο είναι ένα ακόμα δείγμα στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας για τις συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συντηρητικές πολιτικές που επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Θα έλεγα ότι τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, ακόμα και οι βουλευτές της, συναγωνίζονται στο ποιος θα επιδείξει ότι είναι ο πιο δεξιός, ο πιο συντηρητικός. Όλα για τους λίγους και τους ισχυρούς, που θα πάρουν και τη μερίδα του λέοντος από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό πια είναι απολύτως ξεκάθαρο και νομίζω ότι κανένας σε αυτόν τον τόπο δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία. Η στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων αλλά και των επενδύσεων για τους μικρομεσαίους έχει κλείσει από την πλευρά σας και τους έχετε αφήσει μόνους τους να αντιμετωπίσουν τη δίνη των προβλημάτων από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει πάει στις καλένδες, κύριε Πρωθυπουργέ. Η αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων του, των υγειονομικών, παρέμεινε στο χειροκρότημα από τα μπαλκόνια πριν κάνα χρόνο. Και από ό,τι φαίνεται, έρχεται η ώρα που θα κλείσουν δημόσιες μονάδες προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας. Να πάμε στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να τα βγάλουν πέρα με τη συμβολική αύξηση των 13 ευρώ που ανακοινώσατε και έχουν να τα βγάλουν πέρα με την καθόλου συμβολική αύξηση όλων των τιμών. Έχουμε τεράστια ακρίβεια αυτή τη στιγμή που επιδεινώνεται κάθε μέρα που περνάει και δεν έχετε κάνει τίποτα για να το αντιμετωπίσετε. Και βεβαίως είναι και χωρίς δικαιώματα και με υπονομευμένες τις συμβάσεις μετά από το νέο εργασιακό νόμο. Και την ίδια στιγμή εδώ στη Βουλή φέρατε προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο που θα μειώσει δραματικά τις επικουρικές συντάξεις και οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και τελικά οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Εγκαταλείπετε συνειδητά τον πολίτη. Μετατρέπεται σε κανόνα το όποιος βιώσει. Από μόνος του. Αντιμετωπίζεται κάθε συλλογική έκφραση ως εχθρό. Σε όλα τα επίπεδα. Αυταρχισμός, κομματισμός και αδιαφάνεια κυριαρχούν. Και βέβαια οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται κάθε μέρα. Και η ίδια ακριβώς αντίληψη κυριαρχεί και στην παιδεία. Σε ό,τι έχετε φέρει μέχρι σήμερα. Σε νομοσχέδια, σε υπουργικές αποφάσεις, ένα είναι το μοτίβο. Επιβολή, έλεγχος, συμμόρφωση. Η ψηφιακή επανάσταση απαιτεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Είναι ξεκάθαρο. Αν ρωτήσει κάποιος αν σήμερα χρειάζεται μια βαθιά μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, η απάντηση είναι ναι, για να μπορέσουν να δοθούν πραγματικά ίσες ευκαιρίες στους νέους και αυτούς που είναι πάνω και αυτούς που είναι κάτω από το ποτάμι. Αλλαγές όμως που θα έπρεπε να αποτελούν τη συνέχεια και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας, των σημαντικότατων μεταρρυθμίσεων και τομών και αλλαγών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και αντέχουν μέχρι και σήμερα και στον τομέα της παιδείας. Εσείς όμως τι κάνετε? Πάτε με όπισθεν ολοταχώς. Κυριαρχούν αντιλήψεις παλιές, ξεπερασμένες, βαθιά αυταρχικές. Ταυτόχρονα με την ανικανότητα και την αναποτελεσματικότητα όπως φάνηκε μέσα στην πανδημία. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Ότι δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά. Το μόνο που κάνατε ήταν να ανακοινώνετε πότε θα κλείνουν και πότε θα ανοίγουν. Δεν στηρίξατε ούτε την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Όσο οφείλατε. Αφήσατε μόνους τους εκπαιδευτικούς να τα βγάλουν πέρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα υπάρχουν σοβαρά μαθησιακά κενά στους μαθητές μας.
Να θυμηθούμε τη διατήρηση των απαράδεκτων νόμων του ΣΥΡΙΖΑ για τα στελέχη της εκπαίδευσης, που η μόνη αλλαγή είναι ότι αντικαταστάθηκαν τα ροζ στελέχη από τα γαλάζια χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο. Να θυμηθούμε την εξίσωση των διπλωμάτων των κολεγίων με τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία και βεβαίως την υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βεβαίως, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα σήμερα στο παραγωγικό, μάλιστα, μοντέλο που εμείς επιδιώκουμε από εξειδικευμένους ανθρώπους στην παραγωγή. Αλλά δεν κάνετε τίποτα απολύτως γι' αυτό. Αντίθετα, υποβαθμίζετε κι άλλο την επαγγελματική εκπαίδευση. Να θυμηθούμε την αυταρχική και αντιδημοκρατική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε υπηρεσιακά συμβούλια χωρίς τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μετά τη δικτατορία αυτό. Να θυμηθούμε τον νόμο που ισοπαίδωσε τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την επαναφορά πολιτικών ξεπερασμένων, την αναγραφή ξανά της διαγωγής στα απολυτήρια. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε, στο Μεσαίωνα? Να θυμηθούμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόχειρες κυβερνητικές επιλογές. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει σήμερα γι' αυτό, για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Μα κανένας μας απολύτως δεν θέλει να εισάγονται στα πανεπιστήμια μαθητές με 4 και 5. Αλλά δεν μπορείτε να αποκλείετε αριστούχους από τις σχολές της επιλογής τους. Είναι απίστευτη η προχειρότητά σας και πρέπει να λύσετε άμεσα το πρόβλημα που έχετε δημιουργήσει. Και από την άλλη μεριά, λαμβάνετε μέτρα απολύτως διοικητικά μέσα στην πανδημία, ενώ σας έλεγαν όλοι μην το κάνετε μέσα στην πανδημία. Έρχεστε και βάζετε ένα κόφτη με μια διοικητική ματιά και δεν κάνετε απολύτως τίποτα για να ανέβει το επίπεδο της εκπαίδευσης και να σταματήσουν να γράφουν αυτούς τους βαθμούς οι μαθητές μας. Δεν σας προβληματίζει αυτό? Τι κάνετε για να σταματήσει αυτό? Γιατί και την επόμενη χρονιά θα γράψουν 4 και 5. Θα έχουμε άλλους μερικούς χιλιάδες έξω από οτιδήποτε, στο περιθώριο, χωρίς προοπτική, χωρίς άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες και διαδρομές. Επιμένετε λοιπόν σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, σε ένα ξεπερασμένο πια από τις εξελίξεις σύστημα που κρίνει το μαθητή μόνο σε μια στιγμή, στιγμιαία. Αυτή είναι η τεράστια αδικία και έχει ξεπεραστεί σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη επιλέγει το εθνικό απολυτήριο. Αυτή είναι και η δική μας πρόταση. Η βασική μας πρόταση, αυτή είναι η βασική μεταρρύθμιση που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση, μαζί με την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σχολείο. Οδηγείτε λοιπόν αυτή την ώρα δεκάδες χιλιάδες νέους να γίνουν αναγκαστικοί πελάτες των ιδιωτικών κολεγίων. Γιατί δεν έχετε φροντίσει την ίδια στιγμή να αναπτύξετε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παίρνετε αποφάσεις και τους οδηγείτε στο πουθενά. Ενώ έπρεπε να δώσετε μεγάλο βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και αντί η συζήτησή μας να είναι πώς θα λύσουμε την ουσία του προβλήματος και πώς θα δώσουμε διέξοδο, πώς θα δώσουμε ευκαιρίες σε όλα αυτά τα παιδιά, πώς θα δώσουμε τις ειδικότητες που χρειάζεται το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στείνεται ένα καυγά και μια κοκορομαχία και εκμεταλλεύεστε τα όνειρα των νέων παιδιών. Φτάνει λοιπόν, ως εδώ. Χρειάζεται ουσιαστική συζήτηση, αν θέλετε. Σε άλλο τόνο. Στην καρδιά των προβλημάτων. Όχι πάλι επικοινωνία και λαϊκισμός και από τις δυο πλευρές. Άκρατος. Και είναι προφανές ότι αυτή σας η πολιτική δεν χτίζει την απαραίτητη συνένεση και συνεννόηση για να πάμε μπροστά στα ζητήματα αυτά. Είναι ολοφάνερο ότι πολλώνεται την κατάσταση. Και σε αυτό το τομέα. Με επιλογή σας. Και έτσι έχουμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αποτελεί άλλη μία χαμένη ευκαιρία για την παιδεία. Τι κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο στα αλήθεια, πέρα από ό,τι μας είπατε? Διαμορφώνετε ένα ασφικτικό και αυταρχικό πλαίσιο διοίκησης της εκπαίδευσης. Πολλαπλασιάζετε τα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά τα επιλέγετε με απόλυτα κομματικό έλεγχο. Τι να το κάνω λοιπόν που έρχεστε και λέτε ότι αυξάνονται οι σύμβουλοι όταν τους βάζετε αυτό τον ασφικτικό κομματικό έλεγχο? Πού είναι η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης? Περνάτε από το συγκεντρωτισμό που έχετε ήδη
στον υπερ-συγκεντρωτισμό. Αναιρεί το σχέδιο νόμου τη συλλογική λειτουργία του σχολείου. Έρετο συλλογικός ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, που ήταν βασικό στοιχείο της δημοκρατικής μεταρρύθμισης του ΠΑΣΟΚ του 1566, εμβληματικού νόμου. Εσείς επαναφέρετε στην ουσία το μοντέλο του σχολείου των δεκαετιών του 1920. Εκεί πίσω μας πηγαίνετε. Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται από εσάς ως ένας απλός εφαρμοστής διοικητικών εντολών. Αλήθεια αυτό θα κάνει? Αυτό το πολύ πυκνό και αυστηρό σύστημα ελέγχου τελικά μειώνει τη δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού. Του φυλακίζει την πρωτοβουλία, ενώ θα έπρεπε να την ενθαρρύνεται. Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση θα έπρεπε να δουλέψουμε. Και βέβαια με την προτινόμενη διαμόρφωση των σχολικών συμβουλίων, το σχολείο δεν θα έχει καν την ευθύνη της λειτουργίας του και των αποφάσεών του. Ο παιδαγωγικός λόγος υποτάσσεται στις επιλογές μιας αυταρχικής διοίκησης. Αυτό κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Η απουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών από τα συμβούλια ανατρέπει κάθε στοιχείο αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και τελικά διαφάνειας. Συμπέρασμα, αντί για καινοτομία και μεταρρύθμιση, έχουμε μια αντιμεταρρύθμιση που δημιουργεί ένα κομματικό στρατό, ενισχύεται τη γραφειοκρατία και το συγκεντρωτισμό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι τυχαίο πως και το νομοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης, ούτε με τα πολιτικά κόμματα, ούτε με τους εκπαιδευτικούς και τις οργανώσεις τους, ούτε με την ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης προσθέθηκαν 30 άρθρα. Ποια διαβούλευση λοιπόν, ποια συζήτηση, ποια συνεννόηση? Βέβαια, από την άλλη μεριά, θέλω να επαναλάβω ότι δεν μας εκπλήσει καθόλου η αιμονή του Υπουργείου Παιδείας στη διατήρηση των καταστροφικών επιλογών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, έχει πια δοκιμαστεί στην πράξη. Βολεύονται και οι δύο σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, εντάσεων και διχασμού. Αλλά έτσι δεν πάμε μπροστά. Διατηρείται, κύριε Πρωθυπουργέ, το κουτσιρεμένο σχολείο ως τη μία και τέταρτο, που υποβάθμισε τη δημόσια εκπαίδευση και κατάργησε χιλιάδες θέσεις δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Δεν επαναφέρεται τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και νηπιαγωγείου, δημοτικού και νηπιαγωγείου. Και βέβαια, δεν περιγράφεται κανένα σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και ούτε επαναφέρονται θεσμοί όπως τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα. Μας είπατε ότι θα υπάρχει διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως συνέχεια της αξιολόγησης. Πώς? Με ποιες δομές? Δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί και εσείς δεν τις επανασυστήνετε. Η επιμόρφωση που λέτε θα μείνει στα χαρτιά, είναι στα λόγια. Είναι άλλη μία συζήτηση για την επικοινωνία. Ουσία δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στο νομοσχέδιο λοιπόν εμείς ψηφίζουμε όχι επί της αρχής, γιατί εκφράζουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ποιότητα και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή. Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από την ουσία του νομοσχεδίου με διάφορες διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, επαναφέρει δικές μας διατάξεις, όπως το θεσμό του μέντορα για τους νεοδιόριστους, είτε διατάξεις που προωθούν μια περιγραφική διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Εμείς αυτά τα άρθρα θα τα υπερψηφίσουμε, παρά τον ελλιπή και αποσπασματικό τους χαρακτήρα. Γιατί όταν λέμε ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, εμείς το εννοούμε και το κάνουμε καθαρά. Όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι για μας αξιολόγηση, πέρα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σημαίνει αξιολόγηση προγραμμάτων, δομών, στελεχών, σημαίνει καλλιέργηση και διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και σημαίνει βεβαίως και εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης για την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.
Εμείς με λίγα λόγια θεωρούμε την αξιολόγηση ως ένα μέσο για να πετυχαίνουμε σοβαρούς, σημαντικούς και υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους κάθε φορά και να πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο ψηλά υπέρ των μαθητών μας που το έχουν τεράστια ανάγκη αυτή τη στιγμή και όλα τα αποτελέσματα των διαγωνισμών δείχνουν ότι πρέπει να παρέμβουμε αμέσα. Η αξιολόγηση για μας δεν είναι τιμωρητική, δεν είναι μέσο ελέγχου, δεν είναι μέσο συμμόρφωσης και βεβαίως πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική πραγματική επιμόρφωση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, άμεση ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης είναι η προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να προστατευτεί η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά ταυτόχρονα να καλυφθούν και τα μαθησιακά κενά. Ερωτώ λοιπόν, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, ποια είναι η προετοιμασία από το φθινόπωρο με αυτούς τους δύο στόχους, την υγειονομική ασφάλεια και την κάλυψη των μαθησιακών κενών? Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών, αλλά επιτέλους να περιληφθούν και όλοι οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί οι καθαρίστριες των σχολείων να μην είναι σε προτεραιότητα να εμβολιαστούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Και βεβαίως ο ΕΟΔΗ, όπως φωνάζουμε εδώ και τόσους μήνες, θα πρέπει να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία με δική του ευθύνη. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στο self-test και στην ατομική ευθύνη του κάθε μαθητή και της οικογένειάς του. Η ύλη, τεράστιο θέμα για την επόμενη χρονιά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναδιαταχθεί με την ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και να προβλεφθεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, έτσι ώστε αυτά τα μαθησιακά κενά που δημιουργήθηκαν να μην γίνουν μαθησιακό έλλειμμα για μια ολόκληρη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από την κάλυψη των κενών για τα οποία έχετε προβλέψει και έχετε προχωρήσει σε προσλήψεις, πρέπει να δείτε ειδικές προσλήψεις για να μπορέσουν να γίνουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δύο χρονιές. Να μην προσθεθεί και τρίτη. Και βεβαίως από τώρα να σχεδιάσετε και να βρείτε αίθουσες όπου αυτό είναι εφικτό, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις τάξεις, γιατί όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και το Σεπτέμβριο. Εμείς λοιπόν νοιαζόμαστε για όλους τους μαθητές. Και για τους άριστους και για τα πίσω θρανία. Γιατί μια κοινωνία πάει μπροστά όταν όλοι οι πολίτες της έχουν πρόσβαση στη μάθηση, στη γνώση, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία. Δεν μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία μπροστά μονάχα με το 1/3 των πολιτών της. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας από όλες τις πολιτικές που εφαρμόζεται στον τομέα της παιδείας, κύριε Πρωθυπουργέ. Εμείς λοιπόν από τη μεριά μας επιδιώκουμε τη συνεννόηση. Γι' αυτό και για μας το πρώτο θέμα είναι η επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, γιατί εκεί θα κριθούν και θα συγκριθούν οι απόψεις όλων των πολιτικών δυνάμεων. Στο κίνημα αλλαγής πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Αυτό πάντα πίστευε και το ΠΑΣΟΚ και προχώρησε στις μεγάλες αλλαγές και τομές που προήλθαν από εξαντλητικό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό είναι μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές, προοδευτικές, που άνταξαν στο πέρασμα του χρόνου. Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της παιδείας. Και έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και για το ψηφιακό δημόσιο σχολείο και για το εθνικό απολυτήριο και για την εισαγωγή, που είναι ο δρόμος ο δικός μας για την εισαγωγή στα ΑΕΗ, και για την απελευθέρωση και αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τελικά για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Με στόχο, πριν απ' όλα, την προσφορά ίσων ευκαιριών σε όλους τους νέους. Την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους μαθητές. Την καλλιέργεια ενός συστήματος ανθρωπιστικών αξιών μέσα από το σχολείο. Για ένα πολίτη με δημοκρατικές αρχές που θα συμμετέχει στο δημόσιο βίο. Που θα έχει εφόδια, δεξιότητες για να στηριχθεί η πράσινη ανάπτυξη που είναι το δικό μας μοντέλο παραγωγής.
με γνώσεις και με καινοτομία για μια ανοιχτή κοινωνία. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα η παιδεία. Χρειάζεται όραμα, χρειάζεται έμπνευση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια της συντηρητικής παράταξης. Γι' αυτό διεκδικούμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα αλλαγής, για να κάνουμε πράξη τη νέα αλλαγή και στην παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ.